Καλησπέρα. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε με το Audacity να αφαιρέσουμε τον λεγόμενο λευκό θόρυβο που υπάρχει σε ένα ηχητικό απόσπασμα. Θα φορτώσουμε εδώ το αρχείο παράδειγμα, εισαγωγή, ήχος. Είναι ένα απόσπασμα από μια ελληνική ταινία. Ας το κάνουμε λοιπόν αναπαραγωγή. Ησυχία. Τώρα επειδή κάνω ηχογράφηση εγώ από τον υπολογιστή μου, ίσως δεν είναι εύκολο να ακούσετε το θόρυβο, αν όμως εστιάσουμε σε μία περιοχή, μία περιοχή δηλαδή του ήχου όπου είναι κενή, ας πούμε αυτήν εδώ, υπάρχει το λεγόμενο φύσιμα. Για να αυξήσω λίγο την ένταση, να το καταλάβετε καλύτερα. Θα εστιάσω λίγο παραπάνω. Παρατηρούμε λοιπόν το λεγόμενο φύσιμα, ένα είδους λευκού θορύβου. Αυτό μπορούμε να το δούμε και σε άλλα σημεία. Γενικά, σε οποιοδήποτε σημείο τη κυματομορφή υπάρχει ένα κενό όπου δεν υπάρχει κάποιο άλλο ήχο. Μπορούμε να δούμε λοιπόν το λεγόμενο φύσιμα. Τώρα, αυτό, αυτό για να το αφαιρέσουμε σε ένα ηχητικό κομμάτι στο ONDACITY μπορεί να γίνει με διάφορου τρόπου. Ο πιο απλό τρόπο είναι με ένα ειδικό φίλτρο που υπάρχει και γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο είναι αυτό που έκανα τώρα. Βρίσκουμε ένα οποιοδήποτε κομμάτι μέρος που είναι μόνο το φύσιμα το επιλέγουμε και πάμε στα F που λέει noise removal μείωση θορύβου στο πρώτο στάδιο θα πάρει ένα δείγμα ο αλγόριθμος με το ποιος είναι ο θόρυβος πρέπει δηλαδή να είναι ένα δείγμα να είναι μόνο φύσιμα και όχι η φωνή ή κάποιος άλλος ήχος θα πατήσουμε λοιπόν λήψη του θορύβου του δείγματος δηλαδή και μετά, μετά θα επιλέξουμε όλο το κομμάτι με διπλό κλικ που θέλουμε να γίνει η αφαίρεση του θορυβού θα πατήσουμε πάλι εφέ -E», noise removal και μείωση θορύβου έχει κάποιες παραμέτρες που μπορούμε να αλλάξουμε εγώ το αφήνω όπως είναι στο προεπιλεγμένο θα κάνουμε μια προεπισκόπηση ησυχία παρατηρώ ότι <σχελίδι> Έχει κάνει τη δουλειά, έχει αφαιρέσει το θόρυβο. Ίσως να μην το έχετε πολύ καλά εσείς στο βίντεο τώρα γιατί είναι με ηχογράφηση. Θα πατήσω λοιπόν εντάξει. Θα κάνει λοιπόν την αλλαγή, την αφαίρεση θορύβου. Μαυρή, και έτσι πολύ απλά δείξαμε πώς μπορούμε να κάνουμε αφαίρεση θορύβου από ένα ηχητικό κομμάτι και αφού τελειώσουμε μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή σε μορφή αρχείου, επιθρή ή ό,τι άλλο αρχείο θέλουμε. Αυτά λοιπόν για το πώς μειώνω ο θόρυβο στο Audacity.